Θα μείνουμε στα της υγειονομικής κρίσης. Συνδεόμαστε απευθείας με τον γιατρό και γνωστό ερευνητή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλάκη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Παυλάκη, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διαβάσαμε και ακούσαμε όλοι και τις εφιαλτικές προβλέψεις που κάνετε για 400 και 500 νεκρούς ανά εβδομάδα, να μας εξηγήσετε λίγο, αφού τέλος πάντων οι επιδημιολόγοι μιλάνε για επιπαίδωση, σε υψηλά βεβαίως νούμερα η αλήθεια είναι, αλλά πάντως επιπαίδωση. Πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι και μεγάλους αριθμούς νεκρών έχουμε, αλλά και παραμένει, βλέπουμε έτσι μια ανησυχητική σταθερότητα στον αριθμό και των διασωληνωμένων, που είναι αυτό το σκληρό νούμερο που πιέζει και το σύστημα υγείας σε τελική ανάλυση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι ακριβώς η δήλωση για 500 νεκρούς αυτό που έκανα. Είπα ότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τον πανικό και τις υπερβολές από την πραγματική εξέλιξη που υπάρχει μπροστά μας και από την πραγματική επιτήρηση του κινδύνου. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι να μην γίνει αναζωπήρωση της επιδημίας τώρα που είδαμε την κορύφωση. Και αυτό που ανέφερα τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι δεν μπορεί κανένας να εφησυχάσει, γιατί δεν είναι αναγκαστικό ότι αν αφήσουμε τα πράγματα ελεύθερα θα μείνουν τα πράγματα εκεί πέρα. Έφερα το παράδειγμα της Πορτογαλίας που είχε στην κορύφωση του κύματός της τετραπλάσια και παραπάνω κρούσματα και πολλούς θανάτους. Οπότε αυτό ήταν η έννοια της δήλωσής μου, ότι αν αφαιθούν τα πράγματα, μπορούν να πάνε πολύ χειρότερα. Ευτυχώς νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν θα το επιτρέψει αυτό, αλλά πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί ο κίνδυνος είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μας, η επικίνδυνη συμπεριφορά το Πάσχα. Κάθε ανθρώπινη επαφή είναι επικίνδυνη για μόλυνση τώρα δυστυχώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα γύρω μας και το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην το λάβουμε υπόψη μας και να υπάρξει ταυτόχρονο άνοιγμα συγκεντρώσεων, εκκλησιασμών, μεταλήψεων και όλα αυτά μαζί με συνωστισμούς και γλέντια την γιορταστική περίοδο. Κινδυνεύει πράγματι η Ελλάδα με αναζωπήρωση του ιού. Αυτό μπορεί κάλλιστα να αποφευθεί και η συνταγή υπάρχει από το περασμένο Πάσχα. Οι Έλληνες κάθισαν στα σπίτια τους ή σε μικρές ομάδες και το Πάσχα πέρυσι πέρασε ανώδυνα. Αυτό οδήγησε σε ένα καλό καλοκαίρι. Αν δεν γίνει κάτι παρόμοιο το φετινό Πάσχα, κινδυνεύουμε στο αυτό το επίπεδο της επιδημίας που ελπίζω να παραμείνει επιπεδωμένο και να μην ξαναγίνει ανάφλεξη. Αυτό κινδυνεύουμε να μείνει για το Μάη και τον Ιούνι και να πάει να κατέβει πολύ αργά. Αυτό θα είναι επικίνδυνο και για το καλοκαίρι και για τον τουρισμό. Και θα πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί. Κύριε Παυλάκη, το γεγονός ότι ανοίγουν όλα σιγά σιγά με μικρό διάστημα μεταξύ τους, το πολύ μιας εβδομάδας, πόσο σας ανησυχεί, το λέω, γιατί οι ειδικοί μας λέτε ότι θέλετε περίπου 10 με 15 μέρες για να δείτε ποια δραστηριότητα, το άνοιγμα μάλλον ποιας δραστηριότητας, είναι αυτό το οποίο επιβαρύνει επιδημιολογικά τη χώρα. Τώρα κάθε εβδομάδα ανοίγει και κάτι. Στην αρχή άνοιξαν τα σχολεία, μετά άνοιξε στην αρχή το λιανεμπόριο, μετά τα σχολεία, τώρα τα εμπορικά κέντρα, μεθαύριο θα ανοίξει και η εστίαση. Αν ομιγέννητο έχουμε κάποια ανάφλεξη, θα είναι εφικτό να γνωρίζετε εσείς οι ειδικοί ποια δραστηριότητα φταίει γι' αυτό? Ναι, νομίζω ότι τώρα ξέρουμε τις δραστηριότητες που μεταδίδουν τον ιό, που είναι όλες. Μετά τα τεστ που έγιναν στα σχολεία, ελπίζω ότι όλοι συμφωνούν και τα σχολεία συμμετέχουν. Το είδαμε μπροστά μας.
Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν, όλες οι επαφές, οι στενές επαφές των ανθρώπων συμμετέχουν. Και δυστυχώς είμαστε στην παράλογη θέση να εμποδίζουμε τους ανθρώπους να έχουν επαφές μεταξύ τους, που είναι στην ανθρώπινη φύση. Ναι. Είναι ένα δύσκολο πράγμα να το σκεφτείτε, αλλά το κάνουμε γιατί είναι αναγκαίο. Και το καλύτερο θα ήταν να είχε γίνει μία και καλή τον περασμένο χρόνο. Και υπάρχουν άλλα παραδείγματα χωρών που έκαναν μία σκληρή καραντίνα και γλίτωσαν. Χώρες σαν την Νέα Ζηλανδία είναι άλλες που δεν χρειάστηκε καν να κάνουν αυτό, γιατί έδρασαν νωρίς. Δυστυχώς, ο περισσότερος δυτικός κόσμος δεν έδρασε νωρίς και έχουμε αυτό το πρόβλημα τώρα της μεγάλης διάδοσης του ιού, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και το ακορντεόν μας οδήγησε δυστυχώς, δηλαδή τα επανελειμμένα ανοίγματα και κλεισίματα σε όλη την Ευρώπη, μας έχει οδηγήσει σε κούραση. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχει τεράστια πίεση στην κοινωνία. Είναι βιολογική ανάγκη των ανθρώπων βέβαια, βρίσκονται μεταξύ τους. Κύριε Παυλάκη, όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα είναι υπόθεση ενός άντε δύο μηνών ακόμη για την Ελλάδα και γενικά για τον κόσμο, αλλά αναφέρομαι στην Ελλάδα επειδή είναι δεδομένο είναι δεδομένος ο προγραμματισμός παραλαβής εμβολίων. Θέλω να πω, λέτε, σας ακούω να λέτε, αφήστε τους εμβολιασμούς να δουλέψουν. Εντάξει, να κάνουμε έναν 1,5-2 μήνες υπομονή. Θα δουλέψουν όμως? Οι εμβολιασμοί πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ακόμα και τώρα η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το βρετανικό μοντέλο, όπου λέει όσο περισσότερο εμβολιασμοί με μία δόση, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ακόμα και για διδοσικά εμβόλια θα πιάσουν? Ακόμα και για διδοσικά εμβόλια. Επειδή γίνεται η πρόβλεψη ότι σε λίγο θα υπάρχει αυθονία εμβολίων, και το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει γρήγορα μία κατάσταση τους επόμενους μήνες, που θα πάμε από την έλλειψη εμβολίων στην υπερεπάρκεια εμβολίων και μετά θα πρέπει να παρακαλάμε τους ανθρώπους να το κάνουν. Γιατί δυστυχώς είναι πολλοί, όχι ευτυχώς στην Ελλάδα, αλλά σε πολλά άλλα μέρη, που δεν θέλουν να το κάνουν. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος και σε αυτό. Ο ελληνικός λαός έχει δεχτεί τους εμβολιασμούς και πρέπει να τα λέμε και τα καλά. Τώρα για να πάω πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μένετε εκεί, διάβαζα σήμερα μια είδηση ότι η κυβέρνηση ανησυχεί επειδή 8 εκατομμύρια Αμερικανών δεν προσήλθαν για τη δεύτερη δόση. Αυτή μια στοιχειώδη ανοσία την έχουν πια έχοντας κάνει την πρώτη δόση? Ναι, την έχουν. Ακόμα και μία δόση εμβολίου είναι μεγάλη βοήθεια. Αυτό το περιμέναμε. Σε οποιοδήποτε εμβόλιο γίνεται τόσο μαζικά, ξέρουμε από προηγούμενους εμβολιασμούς ότι δεν πάνε όλοι να κάνουν τη δεύτερη δόση. Γι' αυτό τα πιο καλά εμβόλια είναι αυτά που τα κάνεις μια φορά, έχεις καλή ανοσία και ξεμπερδεύεις. Όπως το εμβόλιο της πολιομιελίτιδος, παραδείγματος χάρη. Αλλά ακόμα και για αυτά τα υπέροχα απλά εμβόλια που δεν χρειάζονται ούτε ένεση, δυστυχώς παίρνει καιρό για την εφαρμογή της και να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, μην περιμένετε τη βοήθεια των εμβολίων το χειμώνα. Ο χειμώνας θα πρέπει να βγει χωρίς εμβόλια και έτσι έγινε. Τώρα, μια ρεαλιστική θεώρηση της κατάστασης λέει ότι μέχρι να πάμε σε επίπεδο ανοσίας που να δώσει ουσιαστική προστασία θα περάσουν αρκετοί μήνες. Γι' αυτό είναι επιτακτικό να ξαναδούμε όλοι αν γίνεται γρηγορότερη δοσολογία στον πληθυσμό, ελπίζοντας ότι θα έρθουν οι επόμενες παρτίδες του εμβολίου και θα γίνουν οι δεύτερες δόσεις κανονικά. Αλλά όσο γρηγορότερα γίνουν οι πρώτες, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Πρέπει να σωθεί το καλοκαίρι. Τώρα, αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε, γιατί ακούω και από αρκετούς γιατρούς και καθηγητές ενστάσεις, με την απόφαση της κυβέρνησης, αφού υπάρχουν δυστυχώς, θα πω εγώ, αδιάθετες ποσότητες εμβολίων από την AstraZeneca, το εμβόλιο της Οξφόρδης, να ανοίξει πλατφόρμα και για τους τριαντάριδες, ούτως ώστε όσοι βιάζονται, εν πάση περιπτώσει, και τα αποθέματα να αξιοποιηθούν και αρκετοί πολίτες να βγουν από την εξίσωση των ανεμβολίαστων και να μπουν στο κομμάτι αυτού που λέμε συλλογική ανοσία ή ανοσία της αγέλης. Συμφωνείτε με αυτή την επιλογή?
Αυτά θα τα αποφασίσει η Επιτροπή Εμβολιασμών. Mm-hmm. Προς το παρόν έχει κάνει πολλές λογικές προτάσεις mm-hmm. και που έχουν υιοθετηθεί. Είπε να συνεχίσει το AstraZeneca. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί το Johnson & Johnson. Αυτά σε αυτή τη φάση είναι σωτήρια εμβόλια. Οι παρενέργειες που υπάρχουν είναι ελάχιστες. Όλο ένα και περισσότερο νομίζω ότι θα μπορούν και να αντιμετωπιστούν, η μία στο εκατομμύριο ή πέντε στο εκατομμύριο μπορούν να αντιμετωπιστούν και ιατρικά πια, γιατί τις αναγνωρίσαμε. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτά τα εμβόλια είναι τεράστια βοήθεια. Η Επιτροπή Εμβολιασμών mm-hmm. θα πρέπει να βάλει κανόνες. Η γνώμη δική μου θα ήταν ότι όλος ο ελληνικός πληθυσμός, αντί να κάνουμε το ένα εμβόλιο εδώ και το άλλο εμβόλιο εκεί με ηλικιακά κριτήρια κτλ., ναι. να βγουν γενικότεροι κανόνες και όλοι να συμμετάσχουν σε όλων των ειδών τα εμβόλια. Δεν βλέπω ότι ο πληθυσμός πάνω από τα 30, δεν βλέπω γιατί να χρειάζεται να διαλέγει εμβόλιο και να μην πηγαίνει να πάρει το πρώτο εμβόλιο που θα είναι διαθέσιμο. Ναι. Κύριε Παυλάκη, εσείς από την έρευνά σας και από τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιείτε τα δεδομένα, έχετε κάποιες έτσι γενικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το αν υπάρχουν εμβόλια που να είναι ταιριαστά περισσότερο σε σχέση με άλλα, σε φύλλα ή σε ηλικίες. Θέλω να πω, ας πούμε, ο κύριος Κούβελας, ο φαρμακολόγος, λέει ότι τα mRNA και ειδικά της Pfizer και της Moderna και στην Νορβηγία φαίνεται να συνδέονται με θανάτους και είχαν τίτλους αντισωμάτων μηδαμινούς σε 90χρονους, ας πούμε. Υπάρχουν ηλικίες ή φύλλα ή κατηγορίες στα οποία ταιριάζουν περισσότερο τα εμβόλια της Άστρα ή της Johnson και άλλα που ταιριάζουν περισσότερο τα εμβόλια με αυτή την τεχνολογία, την mRNA, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, η τεχνολογία του mRNA είναι από τα πιο υπέροχα πράγματα mm-hmm. που έγιναν σε χρόνο ρεκόρ. Παλεύαμε για πάνω από 20 χρόνια να εφαρμόσουμε στην πράξη τα γενετικά εμβόλια mm-hmm. και είχαμε όλων των ειδών τα διαδικαστικά προβλήματα τα περασμένα χρόνια. Mm-hmm. Η κατάρα του κορονοϊού έφερε και την ευλογία του να μπορέσουμε από τη μια μέρα στην άλλη να εφαρμόσουμε καινούριες τεχνολογίες όχι σε χιλιάδες, αλλά σε εκατοντάδες εκατομμύρια mm-hmm. ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο εμβολιασμένους ανθρώπους σε λίγο, mm-hmm. Από όλα τα εμβόλια, με ελάχιστα προβλήματα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όντως. Λοιπόν, κάτω οι κινδυνολόγοι, μην ακούτε τέτοια πράγματα, ακούτε τις υπεύθυνες επιτροπές. Εδώ στην Αμερική αυτό που έγινε με το πρώτο με την πρώτη μυρωδιά που πήραν οι ρυθμιστικές αρχές για 1 στο εκατομμύριο περιπτώσεις προβλημάτων mm-hmm. Σταμάτησαν τους εμβολιασμούς με το J&J. Τώρα mm-hmm. τους ξανάρχισαν προφανώς, αλλά αυτό σας δείχνει το πόσο προσεκτικές είναι οι ρυθμιστικές αρχές σε Ευρώπη και σε Αμερική για να μην γίνουν λάθη. Αυτό δυστυχώς δημιούργησε σύγχυση στον πληθυσμό, γιατί τη μια μου λέτε έτσι, τη μια μου λέτε αλλιώς, τι θα γίνει τέλος πάντων. Ναι. Αυτό γίνεται για να προστατέξει τον πληθυσμό mm-hmm. από οτιδήποτε και ξέρουμε ότι είμαστε όλοι στο μικροσκόπιο. Το παραμικρό παραπάτημα θα δώσει λαβή στους αντιεμβολιαστές, θα δώσει λαβή στους κινδυνολόγους, όπως το βλέπετε. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλους κινδυνολόγους, αλλά μπορείτε να ακούτε το μακρύ σας και το κοντό σας άμα πάτε στο ίντερνετ ή οτιδήποτε. Αυτά Άλυστα. είναι όλα ψέματα. Mm-hmm. Ακούτε τις υπεύθυνες ρυθμιστικές αρχές. Μάλιστα. Αυτές έχουν δείξει ότι έχουμε ένα δισεκατομμύριο σχεδόν εμβολιασμούς χωρίς προβλήματα. Κύριε Παυλάκη, πολύτιμες οι επισημάνεις σας όπως πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλό βράδυ.